Καμιά φορά έτσι βγάζω λίγο μαλβίνα και φορτώνω τις μπαταρίες μου. Και ευτυχώς που δεν βγαίνω γιατί μένω σε λίγο έρημη γειτονιά, να φάω κανέναν άνθρωπο. Καταλαβαίνετε. Το έγκλημα της Τρίτης με τη μαλβίνα κάραλη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το έγκλημα του αντένα. Το έγκλημα του. Ο Νίκος ο Μασταράκης είναι γνωστό ταλέντο και είναι γνώστης της τηλεόρασης. Αλλά δεν μπορεί παίζοντας την έδρα του κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ελευθερία να τους βάζει σε αυτό το παιχνίδι και ξαφνικά να βγαίνει ότι εγώ λέει και, είναι και δεν ξέρω και τι είπε η Σοφία και πώς τα είπε αυτά τα πράγματα. Ότι ήμουν αφαντάρος και σε σκάλες και τα υπόλοιπα. Υπάρχουν κάποια όρια. Η κρεβατοκάμαρα είναι όριο. Το σεντόνι και η κουβέρτα και το από μέσα είναι όριο. Το ποιον άνθρωπο έχω εκεί είναι οριακό σημείο. Και να θέλω να το πω, η τηλεόραση και ο κόσμος, ακριβώς το ότι υπάρχουν τηλεθεατές, δεν το θέλουν. Αυτό είναι κάτι που μοιράζομαι με μία γυναίκα, με δύο γυναίκες, με τρεις γυναίκες. Άντε με 8 γυναίκες, 9 γυναίκες, 10 γυναίκες, θα ξαντλήσω την εκπομπή. Όχι, δεν έχετε κλείσει, τραβάτε. Ήθελα να σου πω για τα σεξουαλικά μου που λες, την έχω στο κρεβάτι. Την έχω στο κρεβάτι ντυμένος φαντάρος, ναι, ναι. Έχω βάλει τη σκάλα και κατεβαίνω και τη τραβάω ένα χαστούκι.